Υπάρχουν στον κόσμο πολλά παραμύθια που τα παιδιά αγάπησαν. Κανένα όμως δεν αγαπήθηκε τόσο όσο η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Ας δούμε όμως μαζί το θαυμαστό κόσμο της Αλίκης. Α, να ένα κουνέλι! Μα αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο κουνέλι. Είναι στα αλήθεια παράξενο. Φοράει ρούχα και έχει και ρολόι. Τι παράξενο κουνέλι. Τι θα λέγατε αν το βλέπατε ξαφνικά μπροστά σας? Ένα απόγευμα η Αλίκη καθόταν μαζί με τη μεγάλη της αδελφή κάτω από ένα ωραίο δέντρο. Φύσαγε ένα δροσερό αεράκι. Δεν είχε τίποτα να κάνει και έπλυτε. Η αδελφή της, που της είχε υποσχεθεί ότι θα έπαιζαν μαζί, διάβαζε ένα δύσκολο βιβλίο. Έτσι το κοριτσάκι σκέφτηκε να πάει να κόψει λουλούδια. Μου έκανε πολύ ζέστη. Ουφ, τι να κάνω? Η Αλίκη βαριόταν. Ήθελε κάτι να κάνει. Μα δεν της ερχόταν τίποτα το διασκεδαστικό στο νου. Σιγά σιγά τα μάτια της έκλεισαν και άρχισε να ονειρεύεται. Ω, έχω αργήσει. Ωχ, τι έπαθα. Ω, τι αστείο κουνέλι. Είχε να παράξει ένα ρολόι. Έτσι η Αλίκη άρχισε να παρακολουθεί το κουνέλι. Αχ, θα βγει, θα τι να κάνω. Περίμενε με, κουνέλι. Η Αλίκη έπεφτε σε μια βαθιά μαύρη τρύπα. Αν συνεχίσω να πέφτω, θα βρεθώ στην άλλη μεριά της γης. Και πώς θα μπορέσω να χαιρετήσω τους ανθρώπους από την άλλη μεριά της γης? Δεν τους γνωρίζω καθόλου. Καλημέρα. Αυτή η καλημέρα δεν ήταν απαραίτητη. Μα πού είναι τώρα που βρίσκομαι? Μια στιγμή! Είναι πολύ διαφθικό, δεν μπορώ! Κουνέλι! Σε παρακαλώ, περίμενε! Μα πού πήγε, πού είναι? Κουνέλι, πού είσαι? Έλα εδώ! Είσαι εδώ? Πίσω από αυτή την πορτούλα υπήρχε ένας πολύ όμορφος κήπος γεμάτος λουλούδια. Α, τι όμορφο που είναι! Θέλω να πάω στον κήπο! Η είσοδος ήταν μικρή. Δεν μπορούσε να χωρέσει παρά μόνο το κεφάλι της Αλίκης. Πόσο θα ήθελα να βρεθώ μέσα σε αυτό το καταπράσινο λιβάδι! Έχω μια ιδέα! Τι καλά να γινόμουν τόσο δούλα, μια σταλίτσα, αλλά πώς! Μα τι είναι αυτό? Πιες με. Αν το πιω, ίσως τότε θα καταφέρω να γίνω πολύ μικρούλα. Αν γινόμουν τόση δά, δεν θα ήταν το πιο παράξενο από όλα όσα μου συνέβησαν σήμερα. Ας δοκιμάσω λοιπόν τότε. Δεν νομίζεις, Αλίκη, ότι ζητάς πάρα πολλά? Κοίτα, πολύ νόστιμο θα γίνω μικρούλα όμως. Αχ, όχι. Δεν θέλω να μεγαλώσω. Θέλω να γίνω μικρή! Πρέπει να βιαστώ! Έχω αργήσει! Έχω αργήσει πολύ! Αχ, να το κουνέλι! Ένα τέρας! Ένα τέρας! Περίμενε με, κουνέλι! Ξαφνικά η Αλίκη ένιωσε μεγάλη θλίψη. Δεν θέλω! Θέλω να μείνω μικρή! Αλλιώς δεν θα μπορέσω ποτέ να βγω από εδώ μέσα. Σε παρακαλώ, κάνε με όπως ήμουν πριν. Θέλω να γίνω μικρή. Η Αλίκη είχε παρακαλέσει με πολύ δυνατή φωνή και ξαφνικά άρχισε να μικραίνει. Μα τι μου συνέβη?
ήταν μια αληθινή λίμνη από δάκρυα. Όταν η Αλίκη ήταν μεγάλη, είχε κλάψει τόσο πολύ, ώστε μέσα στο δωμάτιο είχε δημιουργηθεί μια πραγματική λίμνη δακρύων. Τώρα το κοριτσάκι μπόρεσε να βγει έξω, χάρη σε ένα μεγάλο ψάρι που τη μετέφερε στην πλάτη του. Παίρνω για την κυρία Κόμισσα μια πρόσκληση από τη Βασίλισσα και μια παρτίδα κρίκετ. Η πρόσκληση είναι για σήμερα. Από τη Βασίλισσα! Μια πρόσκληση για μια φρικτή παρτίδα κρίκετ από τη Βασίλισσα. Καημένη κυρία Κόμισσα. Μα πώς μπορώ να κάνω υψηλή μαγειρική! Αφήστε με να δημιουργήσω! Σε βεβαιώνω ότι θα κάνω ένα εξαιρετικό γεύμα! Μα δεν αντέχω πια! Αφήστε με ήσυχη! Το παλάτι είχε τόσο πολύ σκόνη από πιπέρι που δεν μπορούσες να κρατήσεις ανοιχτά τα μάτια σου! Γιατί δεν φτιάχνεις κάτι ελαφρύ και δεν πετάς όλο αυτό το πιπέρι! Ποιος σου είπε να μπερδεύεσαι στα πόδια μου εσύ, ε! Αν έχεις κάτι να παρατοπίσεις την Κόμισσα! Κυρία Κόμισσα, κυρία Κόμισσα, ακούστε με, σας παρακαλώ! Νομίζω ότι η μαγείρισά σας είναι πολύ στριμμένη και βάζει και πολύ πιπέρι στο φαγητό. Θα έπρεπε να χρησιμοποιεί και λιγάκι μέλι για να έχετε και κανένα χαμόγελο εδώ μέσα, κυρία Κόμισσα, μάλιστα. Ξέρω εγώ τι σας λέω, βέβαια. Δεν πρέπει να βάζει παντού πιπέρι και πιπερίτσες. Χρειάζεται κάτι γλυκό, βέβαια. Δεν με πειράζει καθόλου. Αφού από τη στιγμή που τα τρώμε και το πιπέρι και το μέλι πάνε στην κυρία, τι σημασία έχει. Κατάλαβες τώρα, μικρούλα μου. Μα το πιπέρι δεν είναι γλυκό, κυρία Κόμισσα. Μα και βέβαια δεν είναι. Όμως πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες. Μα γιατί υπάρχουν κανόνες εδώ. Ω Θεέ μου, τι λέει αυτό το κοριτσάκι, τι λέει. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες για τα πάντα. Είμαι στριμμένη εγώ. Είναι κανόνες και η στριμμένη φάτσα. Μα και βέβαια είναι. Πρέπει να μάθεις τους κανόνες. Εγώ δεν μπορώ να μείνω όλο σε αυτό το μέρος, όχι. Πραγματικά ήταν κάτι το παράλογο. Γεια σου, ομορφούλα μου. Είναι ώρα για το τσάι. Έλα, κάθισε μαζί μας. Έλα. Μπορούμε να σου προσφέρουμε λίγο κρασί, ε? Ω, ναι, ευχαριστώ πολύ. Κουνέλη, πού είναι το κρασί, δεν το βλέπω. Μα δεν υπάρχει κανένα κρασί εδώ. Μα τότε γιατί λέτε ότι θέλετε να μου το προσφέρετε. Εσύ γιατί έβαλες στο νου σου ότι σε προσκαλέσαμε, ε? Κάποτε σε μια γιορτή της Βασίλισσας τραγουδήσαμε μαζί με τον φίλο με ένα τραγουδάκι. Αλήθεια, και τι έγινε, τι είπε η Βασίλισσα, της άρεσε το τραγουδάκι σας? Είπε ότι δολοφονούμε και το τραγούδι και το χρόνο. Μάλιστα, και φώναζε ότι είμαστε φάτσι και ότι έπρεπε να μας κόψουν τα κεφάλια γιατί δολοφονούμε το χρόνο. Και από τότε ο χρόνος για να μας εξεγγιστεί σταμάτησε και δεν λέει να προχωρήσει. Καταλαβαίνεις τώρα, μικρούλα μου, το κακό που μας έκανε αυτή η κακιά Βασίλισσα, έτσι? Α, τι πάθαμε οι άμεροι. Και από εκεί τη μέρα λοιπόν το ρολόι μου δείχνει πάντα 3 η ώρα. Έτσι για μένα είναι συνέχεια η ώρα για τσάι. Άρα θα είσαι υποχρεωμένος όλη τη ζωή, φτωχιά μου κυρία, να πίνετε τσάι όπως τώρα, ε? Έτσι δεν είναι? Μα δεν πίνουμε πάντα τσάι. Κάπου λύνουμε και ενίγματα, έτσι, για αλλαγή. Σ' αρέσουν τα ενίγματα εσένα? Πείτε μου και θα απαντήσω αμέσως. Ωραία. Για πες μου λοιπόν, γιατί μια πάπια μοιάζει σε ένα τραπέζι, το ξέρεις, κοριτσάκι μου? Λοιπόν, θα μου απαντήσεις, μικρούλα μου. Μα δεν βρίσκω την απάντηση, κύριε. Μα την αλήθεια, ούτε εγώ την βρίσκω. Μα δεν υπάρχει καμιά απάντηση, ανόητη. Είναι παράλογο να με ρωτάτε ένα ένιγμα χωρίς απάντηση. Είναι παράλογο, καταλάβατε? Παράλογο! Ορίστε μας! Περιμένετε με! Πού πήγατε, περιμένετε με! Τώρα ξαφνικά το σώμα μου μεγάλωσε και δεν ξέρω πια τι να κάνω. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ, βοηθήστε! Μα
Έτσι η Αλίκη μπόρεσε επιτέλους να φτάσει στον όμορφο κήπο με τα πολύχρωμα λουλούδια. Είσαι εδώ. Μα ποια είσαι, δεσποινής μου? Τι μου συμβαίνει, το κι εγώ καταλαβαίνω. Τη μια στιγμή μικραίνω και την άλλη μεγαλώνω. Μου φαίνεται ότι δεν είμαι πια εγώ, αλλά κάποια άλλη είμαι. Αυτό δεν με αφορά. Είναι αλήθεια ότι είμαι στην ηλικία της ανάπτυξης, βέβαια. Αλλά πάλι μου φαίνεται υπερβολικό μέσα σε μια μέρα μια να μικραίνω και μια να μεγαλώνω, κύριε. Είναι παράξενα αυτά που λες, κοριτσάκι. Όπως και να έχει, σήμερα μου συμβαίνουν πράγματα πολύ παράξενα όμως. Το παράξενο είναι όταν δεν συμβαίνουν παράξενα πράγματα. Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Εκείνο το κουνέλι που πήγε, μήπως ξέρετε να μου πείτε εσείς, κύριε, το είδατε μήπως εσείς? Πήγε εκεί που... Ναι, πήγε, ναι, ναι. Κι εγώ θα ήθελα να πάω εκεί που πήγε. Τότε πρέπει να ρωτήσεις το ίδιο το κουνέλι. Έχετε δίκιο, κύριε. Θα κάνω όπως μου λέτε. Γεια σας και ευχαριστώ πολύ, κύριε. Γεια σας. Αυτός ο διάλογος ήταν πολύ παράδοξος. Όμως η Αλίκη ήταν αποφασισμένη να ψάξει να βρει το κουνέλι. Κουνέλι! Πού είσαι, κουνέλι! Κουνέλι, πού είσαι! Είδατε το κουνέλι, μήπως? Το κουνέλι θα είναι στον πύργο. Στην Αλίκη έμοιαζε απίστευτο ότι το ήξερε το πουλί. Εγώ είμαι ο νικητής, εγώ σας νίκησα. Να, όχι, εγώ νίκησα, ήμουνα πριν από τη χελώνα, άρα νίκησα. Όχι, εγώ έτρεχα πριν από τη χελώνα. Εγώ έτρεχα μπρος από μένα, άρα νίκησα εγώ, δεν νικήσατε εσείς. Όχι, εγώ, κάτι λάθος. Η Αλίκη σκεπτόταν, τι αστείο, τρέχαν όλοι γύρω γύρω σε κύκλο και δεν μπορούσε να καταλάβει ποιος είχε νικήσει. Εγώ νίκησα, εγώ. Τι λες, καλά, νίκησα. Δεν μπορεί να σας πω ποιος νίκησε, όπως και να έχει, όμως πρέπει να πάω στον πύργο εγώ. Ξέρετε που είναι ο δρόμος. Θα πας όλο ευθεία σε αυτόν τον δρόμο. Όλο ευθεία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ νίκησα. Εγώ. Εγώ νίκησα. Εγώ νίκησα. Εγώ Τι παράξενα πλάσματα. Όμως η Αλίκη τους άφησε και προχώρησε προς τον πύργο. Κρίκετ, κατάλαβες? Ακούστε, στρατιώτες, αν δεν κάνετε να περάσει καλά η μπάλα μου, θα σας κόψω το κεφάλι. Προσέξτε, λοιπόν. Συγγνώμη, αλλά δεν την γνωρίζω. Δε σου επιτρέπω να μην γνωρίζεις. Μα ό,τι θράψος πρέπει να ξέρεις. Πες μου. Συγχωρέστε με, μεγαλειοτάτη. Πάλι με τρόμαξες. Θες να σου κόψω το κεφάλι? Μα τη λιθά μου, μόλις τώρα έφτασε ένα μήνυμα. Αχ, πώς είμαι ευτυχισμένη. Κουνέλη, σε ψάχνα τόσο καιρό. Πού ήσουν, ε? Και γιατί με ψάχνες, τι με ήθελες? Πες μου, μικρούλα μου. Γιατί σε έψαχνα. Πες μου, κουνέλι, ποιο είναι αυτό το κορίτσι? Συγγνώμη, μεγαλειοτάτη, αλλά δεν το γνωρίζω. Ούτε σε ξέρεις, κακός, θα σου κόψω το δικό σου κεφάλι. Μεγαλειοτάτη, συγγνώμη, μια στιγμή έχω ένα επίγον μήνυμα για σας. Τι είπες, διάβασα αμέσως την κάθεσαι. Ναι.
Για τη δάμα, κούπα την ωραία, έκανε ένα γλυκό πιπεράτο η καρδιά. Το πλήρωσε ο Ρήγας βασιλιάς, αλλά το εξαφάνισε ο Φάντης Βαλές. Τι ωραία, τι καλά, τα ταράταρα τα τα. Τι ωραία, τι καλά, τα ταράτα τα τα τα. Αμέσως δικαιοσύνη, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό είναι το δικαστήριο της χώρας των θαυμάτων. Και την Αλίκη, όλα όσα έβλεπε ήταν φανταστικά. Ήταν η πρώτη φορά που έμπαινε σε δικαστήριο. Αυτός είναι ο Φάνης, ο κατηγορούμενος. Αυτή εδώ είναι η Έρωτη. Και εσείς ο γραμματέας του δικαστηρίου, κουνέλη μου. Ησυχία, φωνάξτε τον πρώτο μάρτυρα. Εμπρός, ο πρώτος μάρτυρας! Συγχωρέστε με που άργησα, αλλά δυστυχώς δεν είχα τελειώσει το τσάι μου. Σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη, κύριε δικαστά μου. Όποιος παρουσιάζεται στο δικαστήριο πρέπει να βγάζει το καπέλο του, βγάλτε! Λυπάμαι, αλλά αυτό δεν είναι το δικό μου καπέλο, ξέρετε. Τότε το κλέψες. Συλλάβετε τον! Όχι, θέλω να πω ότι πουλάω καπέλα εγώ. Α, αυτό είναι... Λέει ψάματα, γρήγορα κόψτε του το κεφάλι! Τι κάθεστε, κόψτε του το κεφάλι! Βοηθήστε με, βοηθήστε με! Να περάσει ο δεύτερος μάρτης! Να περάσει ο δεύτερος μάρτης! Κάτι απασχολούσε την Αλίκη. Μάλλον το σώμα της μεγάλωνε πάλι. Εμπρός μάρτης, μίλησε μας. Δεν λέω τίποτα, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι η συνταγή του γλυκού μου. Καλά, δώσε μας τη συνταγή του γλυκού σου τότε. Βάζουμε μέσα πολύ πιπέρι, καταλάβατε, πάρα πολύ πιπέρι. Ησυχία! Αμέσως να της κόψετε το κεφάλι, γρήγορα! Ατσου! Τι είναι αυτό, ατσου! Ησυχία! Κουνέλη, φώναξε τώρα τον επόμενο μάρτυρο. Κύριε Πρόεδρε, ο επόμενος μάρτυρος είναι η Αλίκη. Κύριε Πρόεδρε, η Αλίκη δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Έφυγε. Η Αλίκη κλήθηκε σαν μάρτης και μετά εξαφανίστηκε. Πολύ ύποπτο αυτό. Κατάλαβα. Η Αλίκη είναι η ένοχη. Αλίκη, πού είσαι? Βγες αμέσως έξω ή αλλιώς θα σου κόψω το κεφάλι. Κατάλαβες, θα σου κόψω το κεφάλι. Μα εγώ δεν είμαι ένοχη, Βασίλισσα. Μάλιστα, εδώ είμαι, κύριε δικαστά. Ένα τέρας! Τι είναι αυτό! Σιγά! Σιγά! Βοήθεια! Εγώ δεν ξέρω τίποτα απολύτως! Τι δεν ξέρεις τίποτα! Λες αλήθεια ότι δεν ξέρεις τίποτα, κορίτσι μου! Ορκίζομαι ότι είμαι εντελώς αθώ! Αρκετά κατάλαβα. Εσύ είσαι η ένοχη. Μα πώς είστε βέβαιος γι' αυτό, κύριε? Σιωπή, ανεδεστάτη. Ξέρεις καλά ότι ψάχνουμε να βρούμε ποιος έκλεψε το γλυκό. Αν όμως εσύ επιμένεις ότι δεν ξέρεις τίποτα, αυτό δείχνει πως εσύ είσαι η ένοχη. Και κατά τη γνώμη μου, φαίνεται στο πρόσωπό σου η ένοχη σου. Ναι, βέβαια. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μα όχι, δεν είναι έτσι. Κάνετε λάθος. Πιάστε το κορίτσι γρήγορα. Ασφαλώς και δεν θα με αποκεφαλίσετε εσείς. Δεν είσαστε τίποτα άλλο από τραπουλόχαρτα. Αλίκη, ξύπνα. Ξύπνα, Αλίκη.
Η Ελίκη της διηγήθηκε την παράξενη ιστορία που μόλις είχε ζήσει στη χώρα των θαυμάτων. Και η αδελφή της, αφού άκουσε με προσοχή τις περιπέτειές της, χαμογέλασε γλυκά. Η Ελίκη δεν ξέχασε ποτέ το θαυμάσιο ταξίδι της στη χώρα των θαυμάτων. Ούτε εσείς θα το ξεχάσετε ποτέ.